Πριν από μερικούς μήνες, κυκλοφόρησε μία αναφορά που έλεγε ότι ο χαμένος αστεροειδής 2007 FT3 θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη το 2024. Η NASA λέει ότι αυτός ο τεράστιος αστεροειδής, βάρους 54 εκατομμυρίων τόνων, που θα μπορούσε να καταστρέψει περιοχές του πλανήτη μας, αν έπεφτε πάνω του, δεν αποτελεί κίνδυνο. Η προηγούμενη αναφορά έλεγε ότι υπήρχε πιθανότητα 1 στα 10 εκατομμύρια για πρόσκρουση του αστεροειδού στη Γη στις 3 Μαρτίου και 1 στα 11,5 εκατομμύρια για πρόσκρουση στις 5 Οκτωβρίου. Ο αστεροειδής εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007, αλλά αργότερα εξαφανίστηκε και δεν ήταν πια ορατός από τα τηλεσκόπια των αστρονόμων. Ωστόσο, οι επιστήμονες κατάφεραν να συλλέξουν αρκετές πληροφορίες για να υπολογίσουν τον κίνδυνο 89 πιθανών προσκρούσεων με τη Γη φέτος. Καθώς οι πιθανές ημερομηνίες σύγκρουσης πλησίαζαν, αξιωματούχοι διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχουν γνωστές απειλές πρόσκρουσης αστεροειδών στη Γη τον επόμενο αιώνα. Εκπρόσωπος του διαστημικού οργανισμού είπε ότι η NASA και οι συνεργάτες της παρακολουθούν συνεχώς τον ουρανό για να βρουν, να παρακολουθήσουν και να κατηγοριοποιήσουν αστεροειδείς και αντικείμενα κοντά στη Γη. Φυσικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ουράνια σώματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τον πλανήτη μας. Ο τεράστιος αστεροειδής παραμένει χαμένος, το οποίο θεωρείται καλό, καθώς αν πλησίαζε τη Γη, η NASA θα τον είχε εντοπίσει ήδη. Για να θεωρήσουν οι επιστήμονες ότι ένας αστεροειδής βρίσκεται κοντά στη Γη, πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια μίλια από την τροχιά της Γης. Ο αστεροειδής 2007 FT3 είναι πολύ μικρότερος από τον αστεροειδή Πλάτους 16 χιλιόμετρων, που πιστεύεται ότι προκάλεσε την εξαφάνιση των δεινοσαύρων όταν χτύπησε στη Χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να προκαλέσει τοπική καταστροφή. Η NASA λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη μελέτη των αστεροειδών και τις πιθανότητες πρόσκρουσης κάποιου στη Γη και λαμβάνει μέτρα για την προστασία του πλανήτη μας. Για παράδειγμα, το 2022, η NASA συνέτριψε επιτυχώς ένα διαστημικό σκάφος σε έναν αστεροειδή με ταχύτητα με σκοπό να αλλάξει την τροχιά του αστεροειδούς που κατευθυνόταν προς τη Γη. Πράγματι, τα κατάφερε. Η επιτυχημένη δοκιμή δείχνει μια πιθανή στρατηγική πλανητικής άμυνας για την προστασία της Γης από επικίνδυνα αντικείμενα που μπορεί να απειλήσουν τον πλανήτη μας. Οι συνέπειες από την πρόσκρουση ενός μεγάλου αστεροειδού στη Γη θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές. Αρχικά, η άμεση επίπτωση ήταν μια τεράστια έκρηξη, η οποία θα μπορούσε να εξαφανίσει πόλεις ή ακόμη και ολόκληρες χώρες, ανάλογα με το μέγεθος του αστεροειδούς. Επιπλέον, η ενέργεια της έκρηξης θα προκαλούσε την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και αερίων στην ατμόσφαιρα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μακροχρόνιες κλιματικές αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές απώλειες στη βιοπικιλότητα και στην αγροτική παραγωγή. Τέλος, η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμούς, τσουνάμι και άλλα γεωλογικά φαινόμενα που θα μπορούσαν να έχουν ακόμη πιο μακροχρόνιες συνέπειες για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον.